Θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης τον ιερομόναχο πατέρα Σάβα, προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, να μας απευθύνει τον αγιορείτικο χαιρετισμό. Σεβασμιότατη Μετροπολίτα Άγιε Πυραιός, σεβασμιότατη Αγία Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Αγιστού αδελφοί. Με την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και της Υπεραγίας Θεοτόκου, απευθύνομαι ως αγιορείτε μοναχή ταπεινά των μικρών ένθερμων χαιρετισμό μας σε αυτή την ομολογιακή μερίδα. Είναι δε για μας ιδιαίτερα η τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή τη θεοφιλή σύναξη, συναμιλώμενοι εις τον καλό τούτο αγώνα εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού, με τόσους σπουδαίους γνωστούς αλλά και αφανείς αγωνιστές, πατέρες και αδελφούς, οι οποίοι επί δεκαετίες τώρα εναπτωεί το φρονήματι και στεντορία φωνή, παρά τις όποιες μεθοδεύσεις για τη σιωπή τους, διακηρύττουν ότι εμένουν ευλαβώς και ασπάζονται θυσιαστικώς απαραχάρακτοι και ανώθευτοι έως κεραία στην πατροπαράδοτη αποστολική πίστη μας. Κάτι στο οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να ηγείται αναντήρητα το Άγιον Όρος, ο προμαχώνας και το φρούριο της Ορθοδοξίας, εφόσον άλλωστε ανέκαθεν στη διαχρονία της εκκλησιαστικής ιστορίας ο μοναχισμός πρωτοστατούσε στην καταπολέμηση των χωστικών αιρέσεων. Κι εμείς λοιπόν, φέροντας το βαρύ τίτλο των αγιορητών πατέρων, αν και συναισθανόμαστε ότι υπολοιπόμεθα κατά πολύ της θαυμαστής ασκητικής πολιτείας τους, όμως στοιχούντες και επόμενοι αυτής, ως και αυτοί επιποδούντες την σωτηρία μας εν διαλυθεία, διατρανώνουμε σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι δεν θα αποδεχτούμε τίποτε το μεταπατερικό, τίποτε που να μην συμφωνεί με τις 9 Οικουμενικές Συνόδους και τις κατατόπους Ορθόδοξες Τιάφτες και συνενώντι πίν με την Ιερά Παράδοση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποία ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός περιποίησατο δια του Ιδίου Αίματος. Και κατά τον Μέγα Απόστολο Παύλο επαναλαμβάνουμε επιγραμματικά προς κάθε καλοφορέρετο πιστό, και αν εμείς οι άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Στην περίπτωση λοιπόν που υπερψηφιστούν οι αντορθόδοξες θέσεις των προσψήφιση προσυνοδικών κειμένων και κυρίως η παροχή εκκλησιαστικότητας στην αίρεση του παπισμού και στην πανσπερμία των προτεσταντικών ομολογιών, προεκθεμελιώνουν το ορθόδοξο δόγμα και την Ιεράν Παράδοση, όχι μόνο δεν θα τις ακολουθήσουμε, αλλά χρεωστικώς κατά τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας και με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναγίας, θα διακόψουμε το μνημόσυνο όλων αυτών που θα συμμαχήσουν με τις ηρετικές θέσεις και τον πανερετικό οικουμενισμό. Τα 100 χρόνια οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές ψευδαδέλφους και κακόφρονες είναι υπεραρκετά. Η ζημία που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη οικονομία στο ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού είναι ήδη τεραστία διαστάσεων. Στο Άγιον Όρος έχουμε την διαχρονική και αγιοπνευματική παράδοση, δια της οποίας μας υποδεικνύουν οι αγίοι πατέρες πώς εφαρμόζεται την πράξη ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή η διακοπή μνημοσύνου όταν κηρύττει αίρεση ένας επίσκοπος γυμνίδη κεφαλή. Υπενθυμίζουμε ότι στο Άγιον Όρος από το 1924 έως το 1974 είχαν διακόψει τη μνημόνευση του Πατριάρχου λόγω της εισαγωγής της πανερέσεως του οικουμενισμού δια της αλλαγής του μερολογίου και της άσεως των αναθεμάτων επί Πατριαρχίας Αθηναγόρα. Σήμερα τα βλέμματα όλων των πιστών, αλλά και του φαναρίου, ως και αυτής της ελλαδικής εκκλησίας, είναι στραμμένα σε αυτή την ημερίδα, που φιλοδοξεί ευσεβώς να αντιστρατευτεί εις την εγυρωμένη λέλαπα των καινοτομιών της αμμονής του πίστεώς μας. Η απάντηση όλων μας στη μέλουσα μεγάλη σύνοδο και στις αντορθόδοξες μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι Οικουμενιστές Ιεράρχες και Θεολόγοι, ας είναι αυτή των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής προς τον Πάπα Πίο τον Ένατο το 1848. Παροιμήν ούτε Πατριάρχε ούτε Σύνοδοι ειδηνίδησαν ποτέ εισαγή νέα, διότι υπερασπιστής της θρησκείας εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας.
Ήδη αυτός ο λαός, ώστε σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές των πατέρων αυτού. Ευχαριστώ για την τιμή και την αγάπη σας, δια τα ευήκο έτα προς τον ταπεινό μας χαιρετισμό και εξαιτούμενος στις Άγιες Ευχές όλων σας, εύχομαι ολοξύτως καλή επιτυχία στην ημερίδα, αναμένοντας με ενδιαφέρον τα ομολογικά σας πορίσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αγαπητό αδελφό, τον πατέρα Σάβα, γιατί μας μετέφερε τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Αγίου Όρους.